Γεια σας παιδιά, κάνετε? Το μαλλί της καταστροφής. Στο σούπερ μάρκετ έχω έρθει. Όπου παιδιά δεν έχω καθόλου διάθεση σήμερα. Ήρθα γιατί πρέπει να έρθω για κανένα άλλο λόγο. Γιατί μας λείπουν φρούτα και τέτοια. Και πρέπει να βρω κάτι να φτιάξω για τώρα για βράδυ και δεν ξέρω και τι. Είμαι στην καλή διάθεση είμαι γενικά. Τέλος πάντων, ελπίζω να είστε σε καλύτερη διάθεση από εμένα σήμερα. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, πάμε να δούμε αν θα χρειαστούμε κάτι για το Σαββατοκύριακο. Πάμε να το κάνουμε μαζί, άτε. Καρύδια έχει εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν νιστάζω πολύ σήμερα, δεν είμαι πολύ καλά, δεν ξέρω. Α, πάρω κανένα. Ναι, αυτά. Πώς έχουν αυτά, δεν είδα. Α, εδώ, 79. Κλασικά δεν έχει αλλάξει τιμή τους, okay. Κεράσια τέτοια εποχή, αλήθεια. Είχε και φράουλες, εμπέριλε. Κεράσια δεν ξέρω πώς έχω. Περίεργα πράγματα. Κεράσια τέτοια εποχή. Είπαμε. Λεμόνια έχω. Μανταρίνια είναι χάλια αυτά. Α, αυτά για να δω. Λες να πάρω κανένα από αυτά. Θα είναι σόι. Άλλη φορά πήρα ήταν πολύ ξινά. Δεν ήταν τη προκοπή καθόλου, παιδιά. Για πάμε να δούμε. Νομίζω άμα πέσω και ξαπλώσω στο κρεβάτι τώρα, θα κοιμάμαι ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Τόσο καλή διάθεση έχω. Α, έχει πάλι μικρή σελινόριθα, θα πάρω μία. Σίγουρα. Και τώρα να μην τη χρησιμοποιήσω στο Σαββατοκύριακο, σίγουρα την άλλη εβδομάδα μπορεί να κάνω καμιά σουπίτσα, κάνα σελινάτο. Βέβαια με σελινάτο, τώρα που το σκέφτομαι, θα χρειαστώ πολύ περισσότερη σελινόριζα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Γενικά καλό είναι να υπάρχει. Εγώ τις κόβω και κομματάκια και τις βάζω στην κατάψυξη. Να πάρω και αυτή την αγάπη μου εδώ. Με τα σοκολατάκια με γέμιση λικέρ και ράση. Αυτά τα τρώω μόνο εγώ. Είναι για την υπογλυκαιμία μου, ας πούμε. Πάρω πιπέρτσες κόκκινες που έχει. Και εδώ χύμα, για να δω. Τις έχει 4 ευρώ το κιλό. Το ίδιο, 38 δηλαδή, και τις συσκευασμένες τόσο τις έχει. Μάλιστα. Τώρα πάρα αυτές τώρα γιατί δεν είμαι σε διάθεση να ψάχνω. Καλές φαίνονται. Θα τις φάνε τα μικρά τώρα το βράδυ, μην νομίζετε. Και προηγούμενη φορά που πήρα, που σας έλεγα, τις ξεπαστρέψανε παιδιά, τις εξαφανίσανε, δεν το περίμενα. Οπότε είναι, επειδή έχει και πάρα πολύ βιταμίνη C, μια χαρά να τρώνε έτσι πάπρικα. Δεν έχει μικρά ντοματάκια. Τι γίνεται τις τελευταίες μέρες, δεν μπορώ να βρω μικρά ντοματάκια. Έχει μόνο μεγάλα. Δεν βολεύουν τα μεγάλα. Δω τι έχει, κρεμμύδια. Μπανανούλες. Τελειώσανε. Ελπίζω να μ' ακούτε, παιδιά. Ε. Να μην μιλάω και δεν μ' ακούγομαι. Να σας πω την αλήθεια, έχω επιθυμήσει να φάω μακαρονάδα. Έχουμε πολλές μέρες να φάω μακαρονάδα. Και στο σπίτι του μακαρονά, καταλαβαίνετε τώρα, μα δεν τρως μακαρονιά. Είναι στέρηση, όχι αστεία. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι έτσι εδώ στην παρέα μας το ίδιο. Αλλά εντάξει, χωρίς μακαρόνια, παιδιά, δεν βγαίνει. Μακαρόνια και μακαρόνια με κιμά, όχι απλώς μακαρόνια. Οπότε πρέπει να πάρουμε και κιμά. Πάρω και κανένα ψωμάκι, όχι αυτό δεν μου αρέσει. Ποιο είναι ένα που βρήκα και ήταν ωραίο έτσι μαλακό. Βρήκα την άλλη φορά, ρε παιδί μου. Έχω μπλέξει και με τα πιτσιρίκια, δεν τρώνε ό,τι να είναι. Αυτό. Μπα, σκληρών κι αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει κάποιο άλλο τώρα παρά αυτό. Τι παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Και είναι άδεια τα ράφια που θα έπρεπε να είναι γεμάτα για το Σαββατοκύριακο. Ποιοι υπερνός πρόσεπες. Δηλαδή εδώ κοιτάξτε, τα αυγά κοιτάξτε εδώ. Άδεια. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αύριο τι θα έρθουμε να πάρουμε. Πες ότι χρειάζεσαι κάτι Σαββατοκύριακο, παιδί μου. Και είναι έτσι άδεια. Δεν είναι λογικό, κάτι έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ, άδεια ράφια τους. Παρασκευή βράδυ, δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει Παρασκευή βράδυ να είναι έτσι άδεια. Αυτά δεν είναι προσφορές. Αυτά έχει. Εκτός και αν έχουν πάλι πρόβλημα με το λίθερο, με τις μεταφορές. Αυτό είχε ξαναγίνει πριν κανένα μήνα, όντως είχαν θέμα. Α, έχει συλλογές με βιβλία. Άμα ήταν ελληνικά, παίζει και να έπαιρνα.
Λοιπόν, τις πέρασα λίγο γρήγορα τις προσφορές εδώ. Δεν έχει κάτι να πω ότι με κέντρισε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε τα ψώνια μας. Πάντα τις κοιτάω, οπότε δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να βρεις. Λοιπόν, πάρουμε γάλατα. Μας τελειώσανε. Ένα, δύο, έπεσε, τρία, τέσσερα, πάρε πέντε. Πάρε πέντε, γιατί την άλλη φορά πήρα τέσσερα και δεν μας φτάσανε. Έπεσε αυτό. Κάτσε μωρέ εκεί, πας. Πάρω κανένα μοτσαρελάκι, ας πάρω. Παιδιά, δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ λατρεύω το blue cheese. Το λατρεύω. Και μου αρέσουν επίσης και αυτά τα τύπου καμαμπέρ, τα κτηριά, που είναι μαλακά πολύ και έχουν αυτό που είναι σαν μούχλα απ' έξω, το άσπρο. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο άντρας μου ήταν να τα δει και τα δύο. Και τα παιδιά το ίδιο, μόνο μου τα τρώω αυτά. Και γι' αυτό δεν παίρνω κιόλας, γιατί είναι και αρκετά, έχουν και αρκετά λιπαρά. Οπότε προσπαθώ να τα αποφεύγω γενικά. Αλλά ναι, εντάξει, που και που το ζηλεύω, η αλήθεια είναι. Τώρα, και δεν είναι και φθηνά σαν τυριά τα συγκεκριμένα, έτσι. Αυτό που έχει 3 ευρώ και είναι 136 γραμμάρια. Έχει βέβαια και πιο φθηνά τυριά. Ας πούμε αυτό εδώ. Έτσι, έχει 3 ευρώ. Και είναι 200 γραμμάρια. Έχει αυτό που είναι 250 γραμμάρια και έχει 29. Έχει δηλαδή και εδώ, να ξέρω εγώ. Εδώ έχει το. Να, και αυτό που είναι πλάου. Που εντάξει, δεν είναι ακριβώς blue cheese αυτό. Αυτό είναι σαν καμαμπέρ με blue cheese. Είναι λίγο έτσι αυτή η νοοτροπία. Έχει και blue cheese εδώ. Βασικά η γκοργοντζόλα που είναι σαν το blue cheese, λίγο πιο πικάντικο είναι αυτό. Εντάξει. Έχει δηλαδή. Έχει και πιο οικονομικά. Έχει και αυτό εδώ που είναι μικρό. Έχει classic, έχει με πιπέρι, αυτό που είναι πολύ ωραίο, που είναι αυτό που σας λέω, είναι σαν blue cheese με καμαμπέρ μαζί. Πλάκα πλάκα θα πάρω ένα. Το ζήλεψα τώρα. Το πήρα, τέλος. Και αυτό εδώ το καμαμπέρ που είναι τέλειο να το ψήσεις. Πω πω παιδιά, είναι με κρούστα απ' έξω, είναι εντάξει, θάνατος αυτό. Γενικά, άμα θες έτσι να πάρεις θερμίδες, έχει πολλά πράγματα. Α, έχει και τέτοιο. Έχει σολομού καπνιστό. Λοιπόν, θα πάρω και καπνιστό σολομού αυτό εδώ. Είναι σε φέτες, in Sniden που λέει. Έχει 5 ευρώ, έχει 25 ευρώ το κιλό. Οπότε, εντάξει, πάρουμε το δοκιμάσιο. Άκυρο, δεν είναι αυτό. Είναι άλλο. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι 100 γραμμάρια και εδώ λέει 200. Βέβαια. Και αυτό είναι 100. Πού είναι αυτό? Ή έχει τελειώσει και το έχουν βάλει άλλο εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η τιμή του. Και έχουν βάλει άλλο, τα έχουν μπλέξει λίγο εδώ πέρα. Τέλος πάντων, να το σπάρω αυτό. 3 ευρώ. Εντάξει, αυτό έχει 25 και αυτό έχει 30. Α! Άντε, δεν πειράζει. Μια φορά στο τόσο. Ας φάω κι εγώ. Ό,τι γουστάρω. Τι λέτε. Τώρα για να καταλάβετε, θα είναι το βραδινό μου σολομό, καμαμπέρ, ψωμάκι. Και για το σύζυγο θα πάρω, βασικά θα φάω μόνο σύζυγος και εγώ θα φάω, γεμιστή πάπρικα με κρέμα τυρί, πάρα πολύ νόστιμο αυτά. Κάτσε, και έχει και αυτά εδώ, που είναι πεπερώνι. Καλά, μου πάρω, το έχεις καλά συσκευασία, σου πάρω το κάτω. Να το, θα πάρω και αυτά. Αυτά έχουν ένα 79 το ένα. Θα πάρω και αυτά για τα μικρά που τους αρέσουν. Αυτά μπορεί να είναι πιο ακριβά, αλλά είναι βιολογικά πρώτον και δεύτερον. Αυτά που έπαιρνα, μετά σας δείξω. Έπαιρνα αυτά εδώ, τα θεωρούσα καλύτερα και καλά, γιατί είναι, πώς το λένε, και φλούγκιλ, δηλαδή πουλερικών. Αλλά είναι με palm fat, που palm fat είναι το φινικέλαιο. Και με το πτώδα αυτό έβγαζα φλίχτενες, έβγαλα. Οπότε αυτό δεν έχει φινικέλαιο, το τσέκαρα. Θα τους πάρω αυτό λοιπόν. Μάλιστα είναι και από τα δύο, βλέπετε, είναι και από χοιρινό και από μουσχάρι. Οπότε εντάξει, είναι πιο κοντά στο κλασικό το σαλάμι αέρος. Και το βασικό δεν έχει φινικέλαιο. Έχει και ωραίο
μοσχαρίσιο κιμά, 800 γραμμάρια, ό,τι πρέπει για να κάνεις μακαρόνια με κιμά, οπότε Σαββατοκύριακο σίγουρα θα γίνει αυτό. Σανταράκι, πήραμε και σπαγκέτι, μια χαρά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο σαλάτα, είναι κουσκουσάκι και εδώ έχει το μπούλκορ. Το μπούλκορ είναι, αχ πως το λένε μωρέ στα ελληνικά, όλο το ξεχνάω. Το παιδιά δεν μου έρχεται. Όποιος το θυμάται, στο γράψει από κάτω. Παιδιά, πραγματικά δεν μου έρχεται τώρα. Εγώ λέω να πάρουμε κουσκουσάκι. Έχει με πάπρικα και ρασίνεν, λέει. Και εδώ με πάπρικα και με πέτες. Αυτό θα πάρω. Που είναι με πάπρικα και. Αχ, αυτό εδώ το. Πώς το λένε στα ελληνικά, κόλλησα. Το μαϊντανό. Έλα. Μια χαρά. Για σαλατούλα για το βράδυ. Μια χαρά, παιδιά, θα τη βάλουμε σήμερα. Μια χαρά. Ήρθα εδώ πέρα να βρω φρέσκα ψωμάκια, αλλά όχι μόνο αυτά. Τα μικρά δεν τα τρώνε αυτά και τα θέλω για τα μικρά στην ουσία τα ψωμάκια. Οπότε θα κάνω μια άλλη τσαχπινιά. Πάμε να σας δείξω. Εδώ που έχει τα ψωμιά γενικά. Έχει εδώ πέρα αυτά, εδώ. Τα βλέπετε, τα οποία αυτά είναι σχεδόν έτοιμα. Τα βάζεις στο φούρνο και είναι έτοιμα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε, δεν ξέρω, 3 λεπτά, πόσο λέει, 2. Κάτι τέτοιο. Το γράφω εδώ. Στους 8 λεπτά. Στους 200 βαθμούς 8 λεπτά. Πολύ είναι 8 λεπτά γιατί ξεραίνονται. Θέλει πιο λίγο. Τουλάχιστον στο δικό μου το φούρνο. Οπότε παίρνουμε αυτά για τα μικρά. Ακούστε τώρα να σας πω μια τσαχπινιά. Έχετε ολέ μπακέζε, το οποίο είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Ένα λαντικό είναι, ρε παιδί μου, στην ουσία. Έχει 3 και 3, 6 κομμάτια. Τα οποία είναι 400 γραμμάρια, 200 γραμμάρια δηλαδή το καθένα. Αυτό έχει 3,5 ευρώ, παιδιά, 8,73 το κιλό. Υπάρχει και αυτό, το οποίο είναι το ίδιο πράγμα σε φέτες, για πιο λίγο. Και αυτό, οπα. Και αυτό είναι έτοιμο προς κατανάλωση, ενώ το άλλο καλό είναι να το βάλεις και λίγο στο τηγανάκι, έτσι να το περάσει. Όχι, δεν μπορείς να το φας και έτσι, μια χαρά τρώγεται και έτσι. Αλλά γίνεται λίγο πιο νόστιμο. Ενώ αυτό είναι κατευθείαν, ρε παιδί μου. Οπότε θα πάρω αυτό. Που αρέσει πάρα πολύ το λεμπακέζε στο σύζυγο, μαζί με τα ψωμάκια αυτά εδώ και τη γλυκιά τη μουστάρδα που την έχουμε στο ψυγείο, τη βαβαρέζικη τη μουστάρδα, την οποία πάω να σας τη δείξω. Έχω, δεν θα πάρω τώρα, αλλά θα σας τη δείξω πια, λέω, έτσι για να ξέρετε. Αυτή εδώ είναι η βαβαρέζικη μουστάρδα, είναι γλυκιά. Και εγώ έχω πια, για να δω, δεν έχω αυτή, έχω μια άλλη, μισό να τη βρω. Έχει αυτή που έχω εγώ στο σπίτι. Τέλος πάντων, είναι σε σωληνάριο και είναι κάπως έτσι, ρε παιδί μου, αλλά ανάποδα. Έτσι. Δεν είναι αυτό, δεν είναι καμία σχέση με αυτή. Και βολεύει κάπου το βαζάκι καλύτερα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ψωμάκι, λέμπακεζε και αυτό. Και νοστιμότατο. Καθαρά βαβαρέζικο φαγητό, καθαρά γερμανικό, έτσι. Πήρα και αυτά τα ψωμάκια εδώ. Έχουμε δύο είδη, δηλαδή αυτά είναι έτσι μακρόστενα, τα βλέπετε, ενώ αυτά είναι τετράγωνα, είναι 4 και είναι 6. Έτσι, η ποικιλία, ρε παιδί μου. Έχουμε και το κουλό της ιστορίας, έχουν ξεκινήσει ήδη τα πασχαλινά, παιδιά. Έτσι, εδώ, βλέπετε, αυγουλάκια, εδώ. Ναι, ναι, έχουν ξεκινήσει τα πασχαλινά κιόλας. Πόσο, 1,5 μήνα πριν? Ναι. Αν μου πεις τα Χριστούγεννα δεν ξεκινάνε 3 μήνες πριν. Να μην ξεκινήσει και 1,5 μήνα πριν τα Πασχαλινά. Να και τα κουνελάκια στη σειρά. Έτσι για να μην κλαίτε. Σας έδειξα κουνελάκια. Μάλιστα. Ωραία. Εμείς ακόμα τρώμε Χριστούγεννα, για να καταλάβετε. Είχαμε τόσα πολλά που δεν τα έχουμε φάει ακόμα. Πάρω και ένα τέτοιο. Γιατί δεν έχουμε. Και δεν βρήκα, ενώ έχω παραγγείλει στο DM, δεν βρήκα από το DM αυτά τα βιολογικά που παίρνω, που είναι παρόμοια με αυτά εδώ. Δεν είναι τόσο νόστιμα αυτά όσο το DM, αλλά από τον καθόλου. Αυτά με τη σοκολάτα και νομίζω ότι τελειώσαμε, παιδιά, για σήμερα. Τώρα εντάξει, άμα χρειαστώ κάτι, Σάββατο είναι αύριο, μπορεί να έρθω να τα πάρω. Λοιπόν, αυτά, πάω ταμείο, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εδώ να με βλέπετε άμα καμαρώνετε. Άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πολύ όρεξη για ψώνια, καλά ψώνισε και σήμερα. Λοιπόν, αυτά.
Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα είμαι και λίγο πιο ευδιάθετη, γιατί με έχει καταβάλει αρκετά η κούραση, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, δεν κοιμάμαι και πολύ καλά το τελευταίο καιρό, είμαι έτσι λίγο ανήσυχη. Οπότε, ναι, λίγο το άγχος της εβδομάδας, γενικά το τρέξιμο να προλάβεις να κάνεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, εντάξει. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα είμαι πιο ευδιάθετη στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλια πολλά. Ciao.